Κύριε Παπαποστόλου, καταρχήν σας ευχαριστώ που βρισκόμαστε στη Λάρισα, Τρίκαλα. συγγνώμη, στα Τρίκαλα, στην οικία σας. Πείτε μου. Για τον κόσμο, γιατί την προηγούμενη φορά η συνέντευξη ήταν πολύ to the point. Πού μεγαλώσατε, πού σπουδάσατε, ποια ήταν η διαδρομή σας μέχρι να καταλήξετε στη Γερμανία. Σύντομα, μην επεκταθείτε πολύ. Δεν παίρνουμε βιογραφικό εδώ, δεν κάνουμε συνέντευξη για βιογραφικό, για πρόσληψη. Αλλά δύο πράγματα για τους καινούριους που μας ακούνε. Καλησπέρα κύριε Βαγόπουλε. Μεγάλωσα στη Γερμανία, παιδί μεταναστών, από το 1969 μέχρι το 1984. Κατέβηκα για σπουδές στην Ελλάδα, τελείωσα ιστορίας αρχαιολογίας στην Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επέστρεψα στη Γερμανία, όπου και ζω και δουλεύω στο αεροδρόμιο Μονά, εν συντομία. Πείτε μου, εσείς έχετε μια γενικότερη θέαση των πραγμάτων. Ζείτε στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κακά τα ψέματα, από εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν οι αποφάσεις. Πείτε μας λίγο για τη Γερμανία, επειδή έχετε πολιτική άποψη, ζείτε τα πράγματα, είστε σε ένα πόστο που βλέπετε τους μεγάλους πολιτικούς από κοντά, στη σύνοδο που έγινε πρόσφατα στο Βερολίνο κλπ. Έχετε άποψη για την παγκοσμιοποίηση. Πείτε μου, πώς βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν βία τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο η υγειονομική κρίση. Είναι πάρα πολλά για τα οποία έχω την αίσθηση από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με κλειστή την κάμερα και σε ιδιωτικές επαφές. Γνωρίζετε αρκετά πράγματα. Δώστε μας λίγο μια εικόνα στο μεγάλο κάδρο και μετά θα πάμε και στην Ελλάδα. Σας ακούω. Λοιπόν, λόγω του επαγγέλματός μου, αλλά και λόγω ενδιαφέροντος γενικά. Ναι, ερευνάτε η αλήθεια. Ερευνώ πολύ, ψάχνουμε, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τη λογική μου και τη διέστησή μου στο τι συμβαίνει σε αυτή την παγκοσμιοποίηση, την οποία όλοι την καταλαβαίνουν, πιστεύω, και αυτοί που δεν θέλουν να το παραδεχτούν, κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά και στο στοκαμιλίζουν. Είναι ένα πράγμα, είναι ένα φαινόμενο, το οποίο πιθανότατα έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε, πιστεύω, στο αποκορύφωμα, πολύ πιθανόν υπάρχει και ανώτερο. Η πολιτική της Γερμανίας, σύμφωνα με τα δικά μου, τις δικές μου έρευνες που έχω κάνει και το τι βλέπω, κατευθύνει την Ελλάδα. Η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπως και του Τσίπρα, ακολουθούν κάποιες γραμμές, τις οποίες οι εντολές έρχονται μάλλον από το Βερολίνο. Είναι πολύ δυναμικές, είναι στα μουλοχτά, ας το πούμε έτσι, με λίγα λόγια. Ο Μητσοτάκης κατευθύνεται. Η Ελλάδα είναι το πειραματόζω και αυτό είναι που με πονάει και αυτό και ξεκίνησε και ενδιαφέρομαι για την πολιτική. Όχι για κόμμα, αλλά για πολιτική. Σαν πολίτης οπλίτης, που αγαπάω την Ελλάδα και πονάω όταν βλέπω ότι το πειραματόζω είναι αυτή η χώρα. Ο πολίτης της Ελλάδας πονάει, υποφέρει. Έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, γι' αυτό και στουρθοκαμιλίζει. Έχει πέσει στην ερωλατρία. Με λίγες κουβέντες και συζητήσεις που έχω κάνει, πώς τα ανέχονται όλα αυτά, όταν εμείς έχουμε τέλος πάντων κάποια ελευθερία μας το θέμα τώρα του κορονοϊού ή γενικά. Ωραία, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα και στο θέμα της ενέργειας αυτή τη στιγμή που πιέζονται όλοι. Θα μας τα πείτε. Ναι, αλλά γενικά βλέπω ότι η Ελλάδα κατευθύνεται για συμφέροντα άλλων. Η Ελλάδα, είχα και στην πρώτη μας συνέντευξη που σου είχα παραχωρήσει τον Ιανουάριο, είναι μια εταιρεία της Γερμανίας, ένα GmbH. Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι η Γερμανία είναι επίσης μια εταιρεία της Αμερικής, που τα νήματα ξεκινάνε από εκεί πάνω. Σαν μια ράχνη που καθοδηγεί τα πάντα. Είναι όλα ενωμένα. Δεν υπάρχει διέξοδος, έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι. Τώρα τι να σας πω για την ενέργεια, το βλέπουμε όλοι. Σε σχέση με το ουκρανικό, δεν θέλω να πάρω θέση περί Ρωσίας, υπέρ της Ρωσίας ή της Ουκρανίας. Απλά σαν άνθρωπος απλός, ουδέτερος, που ακούω ειδήσεις και ενημερώνομαι, μου φαίνεται λίγο περίεργο το θέμα ότι
Ο Ζελένσκι ορίεται και ζητάει πάντα βοήθεια και οικονομική και πολεμική βοήθεια από τη Γερμανία. Συγκεκριμένα πάντα κατευθύνεται στη Γερμανία και απαιτεί από τη Γερμανία. Η Γερμανία το σκέφτεται, η Ελλάδα δίνει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή είναι άλλο παιχνίδι που παίζεται. Και καθώς έχω ενημερωθεί, η Γερμανία έχει το δαχτυλάκι της πολύ βαθιά και στην Ουκρανία, στον τομέα βιολογικών όπλων. Γι' αυτό και τους εκβιάζει ο Ζελένσκι. Όλα αυτά είναι δικές μου απόψεις από έρευνές μου και από συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, γιατί κάνω τις έρευνές μου. Εντάξει, προκύπτουν αυτά και προκύπτουν από... αυτά, γιατί κάθε άνθρωπος έχει κάποια γνώμη, έχει κάποιες γνώσεις, έχει βιώματα και τα συζητάμε. Και σαν το αεροδρόμιο είναι ένας πυρήνας. Υπάρχουν πολλές εθνικότητες, ο καθένας μιλάει για την πατρίδα του και πώς βλέπει τα πράγματα και από το παρελθόν του και ιστορικά γεγονότα και πολιτικά γεγονότα και έτσι μπορούμε να βάλουμε μία άποψη πιο εμβαθής σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Ένας Έλληνας εδώ στην Ελλάδα θα ακούσει τα μέντια, θα ακούσει την τηλεόραση, παραπέρα δεν μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει. Υπάρχουν και γενιές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ, στο WhatsApp να ενημερωθούν. Εμείς κάποτε συζητάμε, προσπαθούμε να πούμε, να αφυπνίσουμε. Τι να σας πω, είναι αυτό που λέω, χρησιμοποίησε τη λογική και ο Θεός όντως σε μυαλό. Και τη διέστηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε. Μου περιγράφατε σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και σε συναντήσεις εδώ στην επαρχία, πώς λειτουργεί ο κομματικός μηχανισμός ανεξαρτήτως κόμματος. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο, γιατί έτυχε και ακούσαμε πράγματα μαζί. Μπορείτε να μας πείτε λίγο, να μας το ξετυλίξετε όλο αυτό, πώς γίνεται. Θα προσπαθήσω να το ξετυλίξω, γιατί καθότι είπα δεν ζω εδώ, αλλά ενημερώνομαι και σε ερωτήσεις που κάνω σε συγγενείς. Είναι η μητέρα σας εδώ πέρα, η οικογένειά σας συγγενείς. Ναι. Και λέω, μα κάντε κάτι. Κάντε κάτι, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, έτσι παθητικά όλη η Ευρώπη είχε ξεσηκωθεί και ο Έλληνας βουλικά σκύρει το κεφάλι και περιμένει τη Δευτέρα παρουσία. Γιατί έρχεται στην τέλεια του κόσμου. Και μου λένε είναι όλα προκαθορισμένα. Μα κάνετε κάτι, ξεσηκωθείτε. Δεν είπαμε να κάνουμε επανάσταση. Απλά ο άνθρωπος, σαν πολίτης, αρχίζει να σκέφτεται για να λέει, να μιλάει, πώς βλέπει τα πράγματα. Μας λέγανε το πρωί σε πολλές συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα ότι ο κόσμος έχει μια ομερτά, φοβάται. Και πίσω είναι αυτό που λέτε, που μας δείξατε και συζητάγαμε για τον κομματικό μηχανισμό σε όλα τα κόμματα. Για ξετυλίξτε το λίγο, για δώστε μας λίγο. Λοιπόν, αυτά που μου έχουν πει... Και οι ίδιοι φοβούνται να τα πούνε. Οι ίδιοι φοβούνται, γιατί λέει δεν τολμάς ούτε στον αδερφό σου να πεις τη σκέψη σου. Το όνομα Μητσοτάκης δεν πέφτει σε καμία συζήτηση. Πολιτική, κυβέρνηση, αντιπολίτευση δεν τα συζητάνε, είναι θέματα ταμπού. Και λένε καλύτερα να σιωπήσω, κάνουν έτσι, αυτό το γνωστό που κάνουν και οι Ιταλοί. Κλείνω το στόμα, κλείνω τα αυτιά, κλείνω τα μάτια, γιατί αλλιώς αυτά είναι που μου έχουν πει πάρα πολύ και ηλικιωμένοι άνθρωποι, ότι είναι ένα σύστημα τόσο βρωμερό, για παράδειγμα οικογένειες. Είναι ψήφιζε οικογένεια σε αυτή την παράταξη. Τους πάνω δύο-τρεις γενιές. Προετοιμάζουν τις λίστες στα εκλογικά κέντρα και περιμένουν ότι αυτά τα άτομα, 5, 10, 20, πόσο είναι, θα τους ψηφίσουν. Και έχουν τις λίστες στα χέρια με ονόματα. Π.χ. αν είναι 10 άτομα σε μια οικογένεια που υπεθύνεται ή περιμένουν να τους ψηφίσουν και βγουν τελικά 8 ή 5, μετά υπάρχουν οι επιπτώσεις. Γιατί γίνεται το κριτικάρισμα, τα παιδιά τους απολύονται, καθότι όλοι βολεύονται, γιατί αυτή η λέξη το βόλεμα, θα κάνω μια παρένθεση, όποιος και να συζητήσει, λένε δεν γίνεται τίποτα, είναι όλοι βολεμένοι. Μα τι βολεμένοι, δεν μπορεί όλοι να πάνε στα υπουργεία. Και λέει ο άνθρωπος που το παιδί του θα παρακαλέσει το κάθε υπουργό βουλευτή να το βάλει έστω σε ένα σούπερ μάρκετ για 3 μήνες. Αυτό είναι ένα βόλεμο. Και αυτός ο άνθρωπος χρωστάει εφόρο ζωής αυτή την υποτέλεια στο άτομο που βοήθησε για να κάνει τι, για να πάει ο άλλος αποθηκάριος. Δηλαδή είναι εξωφρενικά τα θέματα. Είναι όλοι υποπίεση και φοβούνται. Δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Εγώ το βλέπω σαν ένα κράτος αυτή τη στιγμή της τρομοκρατίας. Ο κόσμος είναι κατατρομαγμένος και τρομοκρατημένος και φοβισμένος. Δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα και όπως σήμερα ακούσαμε από άτομα που μίλησαν μαζί σας, υπάρχει ομερτά.
Εντάξει, όμως εσείς είστε Ευρωπαίος πολίτης, έχετε άλλον αέρα, μπορείτε να μιλήσετε πιο ελεύθερα. Πείτε μου τη γνώμη σας, γιατί εμείς τα έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Τη γνώμη σας σε αυτό που ακούμε πια, έχει μπει βίαια στη ζωή μας, την παγκοσμιοποίηση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται. Εσείς τι βλέπετε? Έχετε μια γενικότερη θέαση, μιλάτε με Ευρωπαίους πολίτες, Πολωνούς, Ούγγρους, από όλα τα κράτη. Είναι κέντρο, σημείο αναφοράς στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο του Βερολίνου, αλλά χώρια του ότι συμμετέχετε σε μια σειρά από δραστηριότητες. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα, χωρίς να εκτεθείτε περισσότερο, εάν δεν θέλετε για να λόγω πείτε... επαγγέλματος δεν μπορώ να εκτεθώ παραπάνω, είμαι στο αεροδρόμιο Μονάχου και εννοείται ότι έχουμε και εμείς υπουργεία πάνω από εμάς, τέλος πάντων που μας κοντιδηγούν ή μας ακολουθούμε τις εντολές μας, αλλά είναι ασυγκράτητο το θέμα. Παγκοσμιοποίηση, έχει μπει σε λειτουργία. Ορισμένα πράγματα τα ζούμε στο πετσί μας με τις δικές μας εταιρείες. Έχουν διώξει κόσμο λόγω των lockdown. Γνωστό το τι συμβαίνει και στα αεροδρόμια με το χάος που συμβαίνει, γιατί έχουν πάρει τα χρήματα για εισιτήρια και ξαφνικά το γυρίζουν πάλι σε κορονοϊό. Δεν έχουν άτομα, κλείνουν πτήσεις, παίρνουν τα εισιτήρια, τα χρήματα και στο τέλος ο κόσμος μένει κάτω. Ο κόσμος όμως δεν συγκρατιέται πια. Δηλαδή? Είναι... Ο κόσμος δεν συγκρατιέται γιατί έχει καταλάβει το παιχνίδι τους. Εκεί που περιμένανε ότι με το πανικό που θα φέρνει, με τις καινούργιες ασθένειες και τους ιούς που έχουν αναφέρει, να μην αναφέρουμε τώρα λεπτομερέστατα, ο κόσμος τους έχει γραμμένους με λίγα λόγια. Έχουν φορτώσει όλες τις βαλίτσες τους και έχουν κλείσει πακέτα παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Η παγκοσμιοποίηση είναι ξεκινώντας από το ενεργειακό, όπως έχουν πει και σε εμάς πρόσφατα. Πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση εμείς, ο πολίτης. Θα κάνει 2 και 3 φορές την ημέρα, την εβδομάδα μπάνιο ή θα έχει ζεστό νερό. Αυτά στη Γερμανία, έτσι. Στη Γερμανία, κατά πόσο θα μπει σε εφαρμογή, θα δούμε. Προκύψει τώρα, τον επόμενο μήνα. Αλλά το να στερηθούν οι πολίτες για να δουλέψουν, είπαν σε εμάς, τα εργοστάσια. Γιατί αν δεν δουλέψουν τα εργοστάσια που χρειάζονται το καύσιμο, το γκάζι, το πετρέλαιο, δεν θα έχουμε να φάμε βούτυρο. Ένα πιο μεγαλατάκι. Αυτό αναφέρουνε. Και αναρωτιέμαι ποιον κοροϊδεύουν πια. Κανέναν. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ακόμη το τρώνε αυτό το ψέμα. Ναι, αλλά αυτοί έχουν τα κλειδιά της εξουσίας. Αυτοί έχουν τα κλειδιά της εξουσίας, τα κλειδιά τα έχει ο λαός. Εκεί όμως ξεσηκώνεται στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Εκεί το βλέπουνε. Κυβερνήσεις πέφτουνε. Κατά πόσο τη στηριχτεί και το φανάρι, τέλος πάντων, που λέγεται στη Γερμανία, η τριπλή κυβέρνηση, αμφιβάλλον θα κρατηθεί πολύ. Όπως και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αμφιβάλλω. Πιστεύω αυτά που βλέπω και αυτά που συζητάμε ότι θα καταρρεύσει το σύστημα γρήγορα. Γιατί ο άνθρωπος έχει αφιπνιστεί. Ο πολίτης δεν μπορεί να στερηθεί παραπάνω από τα στερημένα, να στερηθεί ακόμη περισσότερο. Τα τρόφιμά του ή το κρέας λόγω κλιματικής αλλαγής. Σε ποιον πουλάνε αυτά τα ψέματα? Ποιος του πιστεύει πια? Όλοι εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία και το χρήμα. Το επίγειο. Τώρα ζω, τώρα οικονομώ. Και ο θάνατός σου η ζωή μου. Αυτό είναι μια αρχή που είναι σε πολλές εταιρείες στη Γερμανία. Ισχύει και σε εμάς. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Γιατί να φύγω εγώ να χάσω τη δουλειά μου που είμαι υψηλά ιστάμενος, καλύτερα να φύγεις εσύ και θα διάσεις το τμήμα. Όσο ζω, όσο υπάρχει, κάπου θα βρω, κάπου θα βολευτώ. Αυτοί δηλαδή που πατάνε τους άλλους στα σκουλίκι, βολεύονται. Έχουμε και παραδείγματα που έχει και στη δικιά μας την κυβέρνηση. Στην Γερμανία λέτε? Όχι, ή εδώ? Ναι, συγγνώμη το... Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει, εσύ η Ελληνίδα είσαι. Ναι, γιατί... Σωστά το είπες. Εντάξει, τώρα και τα δύο. Ελληνίδα αισθάνεσαι, ναι. Ναι, Ελληνίδα αισθάνομαι. Ελληνίδα είσαι και Ελληνίδα αισθάνεσαι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όμως, μιλάς με τον κόσμο, όπως όλοι μας. Γιατί φοβάται ο κόσμος τόσο πολύ? Φοβάται τη ζωή του. Φοβάται ότι θα χάσει τα πάντα. Αυτή την εντύπωση μου δίνουνε. Θα λέω, μα κάνετε κάτι, μιλήστε. Δεν μπορεί τώρα να σου έρχεται ένας λογαριασμός 2.000 ευρώ εκεί που πληρώνεις 200. Πώς πότε, όταν θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι και μου απαντάνε, ας έρθουν να πάρουν το σπίτι, τότε θα σηκώσω το όπλο. Αυτό είναι. Ως τότε κάνουν υπομονή.
Λέω, μα δεν είναι δυνατό, έχετε παιδιά, να μεγαλώσετε, έχετε την δουλειά. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε και όταν δεν πληρώνουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λέω, σε κάποια στιγμή θα γίνει κατάσχεση όταν δεν έχεις να πληρώσει αυτά τα ποσά. Τότε θα το δούμε, σε έρθω στο σπίτι μου και θα το δούμε. Δηλαδή περιμένει ο Έλληνας να φτάσει στο αμήν, η κατάσταση, να ξεσηκωθεί. Είναι λυπηρό. Εσείς, στην Ευρώπη γενικότερα, με την παγκοσμιοποίηση, όπως κυλάει και όπως εξελίσσεται, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο η υγειονομική κρίση, υπάρχουν και άλλα. Οι κεραίες σας, τι πιάνουν, η αντίληψή σας, πέρα από τις μελέτες και τα διαβάσματα και τις συζητήσεις που κάνετε με επιστήμονες και πολύ κόσμο, έτσι, που είναι σε κέντρα εξουσίας, εσείς τι αντιλαμβάνετε, τι άλλο περιμένουμε, τι άλλο θα αυτοί δούμε. Αυτοί ίσως περιμένουν ακόμη χειρότερα, δηλαδή για πάρτι μας χειρότερα. Δηλαδή, κάνουν ένα πλάνο για όλη την ανθρωπότητα, μία γενοκτονία, δική μου άποψη. Όχι μόνο σε σχέση τώρα με τους ιούς, με πείνα, λοιμούς, κρύο, αποθέρμανση. Δηλαδή θέλουν να ξεζουμίσουν τον άνθρωπο και όποιος επιζήσει, επέζησε. Και πάλι για να χρησιμοποιηθεί για δικούς τους σκοπούς. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι που κυβερνούν τον κόσμο, ελέγχουν τους πάντες, τις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις τους υποδουλούς τους και ο τελευταίος την πληρώνει. Όλοι προσπαθούν να οικονομήσουν που είναι στην κορυφή της πυραμίδας και οι υπόλοιποι τους τρέφουν. Και αυτοί ξεκινάνε για άλλα λιμάνια, πιστεύω. Όταν διαλύσουν τα πάντα και όταν καταστρέψουν τα πάντα για τους δικούς τους σκοπούς, να φτιάξουν μια καινούργια κοινωνία με ελάχιστους. Οι οποίοι ήταν οι σκλάβοι τους, οι μαριονέτες τους. Ήδη πιστεύω με αυτά που γίνονται και με την ενεργειακή κρίση και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι όλα αυτά εξαρτώνται από κάποιον πόλεμο ή από την κλιματική αλλαγή. Είναι για να καθυλώσουν τον άνθρωπο. Να τον υποδουλώσουν, να σκύψει το κεφάλι και να δέχει τα παθητικά τα πάντα. Το λυπηρό είναι ότι ο Έλληνας έχει υποκύψει. Αυτό εκεί έχω καταλήξει. Είναι κρίμα, γιατί και με άλλους που συζητάω, λέω, πού είναι ο Έλληνας. Όλοι περιμέναμε τον Έλληνα να ξεσηκωθεί, ο Έλληνας την κοσμάδα του. Πολύ λυπηρό. Δεν ξέρω τι άλλο να απαντήσω, δηλαδή και εγώ έτσι που τα ακούω είμαι λίγο απελπισμένη. Λέει ναι, καταλαβαίνουμε, γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να φτάσει ο κόμβος στο κτένι και μετά να ξεσηκωθούν. Το ποιος είναι αυτός ο κόμβος και πού είναι το κτένι, δεν ξέρω. Ήρθατε για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που βλέπετε, τι αντιλαμβάνεστε. Ήρθατε λίγο να δείτε τους γονείς σας, τη μητέρα σας κλπ. Τι αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος είναι σφιγμένος, οικονομικά, ζορίζεται. Με τα λίγα χρηματάκια που έχουν, προσπαθούν να κάνουν τη μέρα τους να την οργανώσουν ή έστω με τρόφιμα ή να μπουν σε κάποια μουδιά, να λίγο με τα παιδάκια τους να ξεδώσουν. Και αυτά είναι ήδη πολυτέλειας. Πείτε μου κάτι όμως, πώς εξηγείτε το γεγονός, γιατί περπατήσαμε στην Λάρις, στα Τρίκαλα και είναι γεμάτο, ωραία πόλη, γεμάτη πόλη, όμως οι καφετέριες όλων των ηλικιών είναι γεμάτες. Έστω αυτό, εκεί πώς το ερμηνεύετε αυτό, όλες τις ώρες. Δεν ξέρω, αλλά πιθανότατα ο Έλληνας δεν θα στερηθεί ποτέ το καφέ του. Αυτά τα 3 ευρώ που έχει φτάσει ο καφές 3,5, αρκεί να βγει και να κοινωνικοποιηθεί. Δηλαδή το έχει ανάγκη. Το να βγει ο Έλληνας και να μιλήσει. Ο ντόπιος. Αλλά και ντόπιος, ακούσατε τις κυρίες στην αγορά, το τι λέγανε, με δάκρυα στα μάτια που δεν μπορούν να βγουν και πρέπει να καταστρέφουν την παραγωγή τους, γιατί κανείς δεν βγαίνει να ψωνίσει. Μάλλον κάνουν οικονομία άνθρωποι στο σπίτι, στο φαγητό και το καφεδάκι τους δεν θέλουν να το στερηθούν. Αλλά είναι σπασμένα. Δηλαδή στα Τρίκαλα που είδατε, η κίνηση είναι αρκετά σπασμένη. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και πολλοί από το εξωτερικό αυτή την εποχή, Ιούλιο, έρχονται πάρα πολύ και ανεβάζουν λίγο την αγορά. Άλλες μέρες είναι σχεδόν άδεια τα καταστήματα. Οι νεολαίοι, εντάξει, υπάρχουν φοιτητές, ο Χατζηλικάκης το πάνω, θα το ξοδέψουν έστω και να καθίσουν 5 ώρες σε ένα κλαβάκι. Η αγορά, ο ρουχισμός από ό,τι είδα είναι πολύ, πολύ πεσμένος. Η αγορά έξω με τρόφιμα, το βλέπετε κι εσείς. Σπασμένο. Δεν έχει σχέση με τον καύσωνα που έχουμε σήμερα.
Γενικά ζορίζεται ο Έλληνας. Προσπαθεί αυτό που θα παράξει. Κάποιος έχει εκεί που βγάζει 5 αγκουράκια. Θα φάει το ένα, θα δώσει άλλα 2-3. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλο στα χωριά. Αυτό έχει το καλό η επαρχία σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Ότι ο ένας θα στηρίξει τον άλλο όταν θα υπάρξει ανάγκη. Κύριε Αποστόλη, εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Έχετε βήμα δημόσιο, θα σας δει ο κόσμος. Τι θέλετε να πείτε στον Έλληνα? Έχετε, θεωρήστε ότι έχετε χιλιάδες κόσμος που θα σας δει. Τι θέλετε να του πείτε, ποιο μήνυμα θέλετε να το επέμψετε? Γιατί... αρχίσει να ελπίζει. Να αρχίσει να ελπίζει και να πάρει δύναμη από μόνος του μέσα του. Το φως το έχουμε μέσα μας. Mm-hmm. Να αρχίσει να βάλει το μυαλό του να δουλεύει. Ο Θεός μας έδωσε χαρίσματα. Έχουμε τη σκέψη, τη λογική και τη διέστηση. Να κάνει λίγο πιο πίσω, να κλείσει την τηλεόραση, να ψαχτεί μόνος του και τι θα ήθελε να είναι το μέλλον για τον Έλληνα, για τον ίδιο, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και αν μπορεί να φανταστεί ένα μέλλον όπως είναι αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρει αύριο αν θα έχει να φάει, αν θα έχει να ζεσταθεί, αν έχει μια χώρα να κατοικήσει στη τελική ανάλυση, γιατί δεν ξέρουμε καν αν η Ελλάδα αυτή θα υπάρξει. Και να πλάσει το μέλλον όπως θέλει για τα παιδιά του. Όχι για τον ίδιο. Για τα παιδιά, για τα εγγόνια. Εγώ αυτή τη στιγμή που δίνω συνέντευξη και ζω στο εξωτερικό, θέλω μια Ελλάδα όμορφη, γερή, δυνατή. Για τα εγγόνια μου τουλάχιστον. Γιατί οπότε, όπως πάει το θέμα, η κυβέρνηση θα αφήσει συντρίμια και θα φύγει. Αυτή η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα, πιθανότατα και όλη η Ευρώπη να καταρρεύσει. Όμως εκεί έχουν τη δύναμη οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Βάζουν το μυαλό τους και σκέφτονται και λένε όχι, δεν το θέλω και βγαίνουν στους δρόμους. Και οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί δεν τα δέχονται πια. Αν δεν πάρουμε μόνοι μας το μέλλον στα χέρια μας, δεν βλέπω καλύτερη μέρα. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παγκοσμιοποίηση από τον πυρήνα, από την οικογένειά μας. Καθένας να σκεφτεί το παιδί του, το εγγόνι του. Δηλαδή. Δηλαδή, σ' ακούω, εσύ μιλάς, όχι εγώ. Τι άλλο, είναι ο πυρήνας. Αν καταστραφεί η οικογένεια και ο πυρήνας και η ψυχή του Έλληνα που προσπαθούν να τη σκοτώσουν και πιστεύω σχεδόν το έχουν καταφέρει, δεν βλέπω έξοδο. Ναι, αλλά όμως εσύ θέλεις να δώσεις δύναμη και να... Εγώ θέλω να δώσω δύναμη, να ενωθούν όλοι. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ να αφυπνίσω τους ανθρώπους, όπως και στην πρώτη... συζήτηση που είχαμε κάνει, είχα πει ότι όλοι ξυπνάνε ο Έλληνας γιατί μαραζώνει ο Έλληνας, γιατί τα δέχεται όλα. Ας σηκωθεί ο Έλληνας. Ο Έλληνας, ας ξυπνήσει. Να πάρει στα χέρια τη ζωή του, να σηκωθεί. Να ανατρέψει τις καταστάσεις. Να μην το επιτρέψει. Η Ελλάδα ήταν η αρχή του πολιτισμού, ξεκίνησαν τα πάντα και από εδώ τελειώνει η Ελλάδα. Ξεκινάει το τέλος του. Μάλλον η αρχή της παγκοσμιοποίησης ξεκινάει από την Ελλάδα. Με σκοπό να καταστρέψουν την Ελλάδα. Το φως, το φως της Ελλάδας. Το φως του Έλληνα. Την ψυχή του Έλληνα. Και από εκεί και πέρα απλώνεται σαν αράχνη. Δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε αυτά. Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε? Πρακτικά να μην δεχτούν αυτά που τους λένε. Να μην δεχτούν αυτά που τους κάνουν. Αυτό δεν μπορεί παθητικά ο Έλληνας ή ο Ευρωπαίος να δέχεται το λογαριασμό του ρεύματος 2.000 ευρώ και να βγάζει ένα μισθό 800 ευρώ. Πώς θα πληρωθούν αυτά και για πόσους μήνες? Πρέπει να σταματήσει αυτό τη στιγμή που γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι κάποιοι άλλοι κονομάνε. Δηλαδή αυτοί οι χείλοι πόσοι είναι. Σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε χώρα. Αυτοί οικονομάνε και παίζουν με τις ψυχές των ανθρώπων και με τις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να πει ο Έλληνας ένα στόπ, ως εδώ, τέρμα. Ως εδώ και μη παρέκει. Ας βγουν όλοι έξω, ας πάνε, στο μαξί μου. Γιατί κρύβεται ο Μητσοτάκης? Ο Έλληνας γιατί κρύβεται, γιατί στοχοκαμιλιάζει? Δεν ξέρω τι μπορώ παραπάνω να πω. Μεταξύ τους εδώ στην επαρχία θα βοηθηθούν. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Δεν θα πεινάσουν οι περισσότεροι. Ο ένας θα δώσει κάποιον, μια κούφτα λέει θα δώσει για να σωθεί. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και από ό,τι φαίνεται εκεί οδηγούμαστε.
Είμαι ήδη εγώ πολύ προβληματισμένη με την πίκρα του Έλληνα και αυτή τη μιζέρια που έρχεται παγκοσμίως. Εσείς γιατί είπατε πριν ότι δραστηριοποιηθήκατε πολιτικά, δηλαδή τι εννοείτε? Δραστηριοποιήθηκα πολιτικά. Συμμετέχω σε ένα κίνημα, τη γέφυρα διεξόδου, γιατί με εκφράζει. Mm-hmm. Διάβασα με πολύ προσοχή τις θέσεις του κινήματος. Τις θεωρώ σωστές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται η Ελλάδα, ο Έλληνας, να του δώσει ελπίδα. Επειδή με εκφράζει, προσπαθώ να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι. Είμαι ένα κομμάτι του τεράστιου πάζλ. Αν ο κάθε ένας δεν βάλει ένα λιθαράκι για να γίνει αυτή η μεγάλη εικόνα του μέλλοντος της Ελλάδας, τι μπορούμε άλλο να κάνουμε? Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μικρά, μικρά, πολύ μικρά σχήματα και όλοι έχουν παρόμοιες θέσεις, παρόμοιες αγωνίες. Εσείς πώς το εξηγείτε? Ο καθένας προσπαθεί, ναι, μεν υπάρχουν πολλές φωνές. Όταν υπάρχει μια ομάδα 10 ατόμων και λέει ναι, συμφωνώ σε αυτό, από κάποιο τομέα εργασίας, θα κάνουμε ένα κίνημα, θα κάνουμε ένα κόμμα, θα πάμε στη Βουλή. Μετά δεν τα βρίσκουνε, δεν ενώνονται, γιατί ο ένας, κανείς δεν έχει πρόγραμμα. Λένε, για παράδειγμα, ωραία, ελευθερία στην Ελλάδα. Ναι, για τη θρησκεία, ναι, για το μέλλον μας. Δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν βάσεις, δεν υπάρχουν προγράμματα. Είναι απλά, λένε, για να συγκεντρώνουν τον κόσμο και μεταξύ τους να τρώνεται. Τρώγονται. Στη γέφυρα διεξόδου υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχουν οργανώσεις. Είμαστε οργανωμένοι, δουλεύουμε. Ο καθένας θα κάνει μια δουλίτσα να προσφέρει. Και όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα δημιουργήσουμε το κόμμα και θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές. Προσεκτικά, με τα σωστά άτομα. Γιατί η πολίτευση, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πιστεύω ισχωρούν παντού για να καταστρέψουν τα πάντα. Να πατήσουν τέλος πάντων το κεφάλι του Έλληνα από εκεί που προσπαθεί να ξεσηκωθεί. Και τα πατριωτικά κινήματα έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Ή τουλάχιστον κάποια άτομα από αυτά τα νέα πατριωτικά κινήματα, κόμματα. Άρα δηλαδή λέτε ότι η λύση είναι ο κόσμος να σηκωθεί, να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Ναι. Να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, όχι κομματικά. Που ναι. Σημαίνει, όπως είπα και με τη γέφυρα διεξόδου, δεν και εγώ είμαι, πολιτεύομαι, δεν κομματικοποιούμε. Σημαίνει όλοι οι Έλληνες, όπου και αν πίστευαν, όπου και αν ψήφιζαν, πρέπει να ενωθούν τώρα, να τα αφήσουν όλα αυτά στην άκρη. Κοιτάμε για το μέλλον της Ελλάδας και για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ενωνόμαστε, δουλεύουμε όλοι μαζί για το αύριο. Με σωστά προσεκτικά βήματα. Να σηκωθούν όλοι και να πούνε ένα όχι σε ό,τι μας συμβαίνει. Όχι. Τα θέματα μας μπορείτε όλοι να τα, όποιος ενδιαφέρεται, να διαβάσει τις θέσεις του κινήματος Γέφυρες Διεξόδου. Και αν τον ενδιαφέρει, ας ψαχτεί λιγάκι, μόνος του. Πέρα από αυτά όμως, τα πράγματα τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς δίπλα μας, στο κινητό, από όλα περνάνε από το κινητό. Ναι. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και σε αυτό το φαινόμενο ο Έλληνας σχεδόν έχει υποδουλωθεί, έχει υποκύψει, δεν έχει απλώς υποκύψει, έχει υποδουλωθεί. Ας αφήσουν τα κινητά και σηκωθούν όλοι. Γιατί είναι η καινούργια γενιά που σκοντάφτει στους στήλους και στα δέντρα. Είπε παραμάζωμα τα ποδήλατα γιατί κοιτάνε στα κινητά. Ανούσια θέματα, δεν είναι πάντα ενημέρωση, τέλος πάντων, πολιτική, κοινωνική, οτιδήποτε. Ας αφήσουν τα κινητά, γιατί δεν βλέπω διέξοδο. Ας κλείσουν τις τηλεοράσεις, ας βγουν έξω και να μιλήσουν. Ας κάνουν ομαδούλες, να λένε τον πόνο τους και να οργανώνονται το τι θα μπορούσαν να κάνουν. Διάφοροι κλάδοι. Οι φουρνάριδες, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, στο χωριό. Ας μαζευτούν στα Τρίκαλα, στην πόλη, στη Λάρισα, στην επαρχία, στις μεγάλες πόλεις. Να προσπαθήσουν όλοι να σπάσουν το κεφάλι τους, να το ξεδομήσουν τι μπορούν να κάνουν. Όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουν στην άκρη. Και τα κινητά και τις τηλεόρασεις. Okay.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, κύριε Παπαστόλου, ξεκινήσαμε νύχτα να κάνουμε τη συνέντευξη. Είμαστε μέρα. Διακόψαμε. Μου κάνατε tour στα Τρίκαλα. Με πήγατε σε σημαντικά μέρη. Μέρη με πολλή ενέργεια, τα οποία με θλίψη το λέω και το ξέρετε κι εσείς ότι δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Θα μας πείτε λίγα πράγματα, τουλάχιστον για όλα αυτά τα σημεία. Πήγαμε σε πολύ σημαντικά μέρη στην περιοχή σας και πρέπει να πω και δημοσίως ότι σας ευχαριστώ γιατί οργανώσατε όλη αυτή την αποστολή και φεύγω με πολύ καλά βιώματα και πολύ δύναμη. Για να ακούσουμε λοιπόν, γιατί εσείς είστε και από τα Τρίκαλα, δεν είστε απλώς ομογενείς από τη Γερμανία. Πού πήγαμε, τι μας είπε ο κόσμος, τι νιώσαμε. Λοιπόν, Αλέξανδρα, εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση και ήρθες στην πόλη μας. Είδες αρκετά μέρη, μίλησες με κόσμο, ο κόσμος σου άνοιξε την ψυχή. Είδες τα ωραία μέρη μας. Από πού να ξεκινήσουμε, από το Φρούριο πάνω που πήγαμε, στα καφενεδάκια που καθίσαμε, στα στενά που πήγαμε, στα μικρομάγαζα, με τον απλό πολίτη που μίλησες, που σου άνοιξε την καρδιά του και σου είπε τα προβλήματά του, στη λαϊκή αγορά, μέσα στα μανάβικα, στο Βαρούσι, στην παλιά μας πόλη, αυτά τα τριγυρίσαμε όλα, εύχομαι να εντυπωσιάστηκες. Τι να σου πω, πού άλλο πήγαμε, πήγαμε ακόμη και στο Ροποτό. Μίλησες με την κυρία Βαλασία, που ακόμη λειτουργεί το νερόμυλο που καθαρίζει τις βελέντες και τα παπλώματα. Ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το είδα. Λοιπόν, σου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως είπε και η κυρία Βαλασία, προβληματίζεται για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Όλος ο κόσμος. Όλοι περιμένουν ότι κάτι θα συμβεί. Και όχι μόνο εδώ, και εσείς στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα μιλάμε για τα Τρίκαλα. Αυτό είναι ο προβληματισμός μας. Αυτό το συζητάμε. Το έχουμε δει στην πρώτη συνέντευξη. Με αυτή την παγκοσμιοποίηση, ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Πάντως περιμένουν όλοι κάτι, ας πούμε, όχι θετικό, ορίζοντα στο μέλλον. Για πάμε στα Τρίκαλα, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, για τα Τρίκαλα πήγαμε πάνω στην Ελάτη. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, το είδες και εσύ, μέσα στο πράσινο. Ορισμένα μέρη δεν τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, τα γνωρίζουν οι ντόπιοι. Πήγαμε στην Καμάρα, στην Πύλη, στους καταράκτες. Πιστεύω ότι εντυπωσιάστηκες. Ο καθένας σε τόσο πανέμορφα μέρη, ο καθένας εντυπωσιάζεται και ενθουσιάζεται, όχι απλώς εντυπωσιάζεται από τα θαύματα της φύσης. Λοιπόν, αυτό που πρόσεξες και εσύ είναι ότι δεν τα δίνουμε τόσο... Δεν δίνουμε ένταση στις ομορφιές. Να έρθει ο κόσμος από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή μέσω ατόμων ντόπιων και γνωριμίες πηγαίνουν οι άνθρωποι και βλέπουν αυτά τα μέρη. Ο Δήμαρχος των Τρικάλων θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο, τις πινακίδες τουλάχιστον. Να τις εφαρμόζει, να βάζει σωστά τις πινακίδες, να γνωρίζει ο κόσμος πού πηγαίνει, γιατί άλλο περιμένει, άλλο βρίσκει. Οι δρόμοι να ασφαλτοστούν σωστά. Εννοούμε εκεί στην περιοχή που πήγαμε. Όλα τα μέρη να αναδειχτούν. Για παράδειγμα, δεν καταφέραμε να πάμε αυτή τη φορά στη Θεόπετρα, που είναι το παλαιολιθικό σπήλαιο. Για αυτά, αυτά είναι σημαντικά κομμάτια. Τα μιλήσαμε, τα είπαμε. Εμείς οι δυο. Εμείς ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει. Εντάξει, έχεις δίκιο. Οι ντόπιοι το γνωρίζουν. Γίνονται παγκόσμια συνέδρια, π.χ. για αυτό το σπήλαιο. Το οποίο είναι παλαιολιθική, ανήκει στην παλαιολιθική εποχή, ναι. Έτσι. Και έχουν βρεθεί και σκελετοί, από ό,τι γνωρίζω είναι 43 σκελετοί. Έχουν έρθει ομάδες επιστημόνων, γεωλόγων, παλαιοντολόγων. Έχουν γίνει συνέδρια χωρίς την παρουσία των τόπιων. Και της πολιτείας. Πολιτείας τέλος πάντων. Δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα είναι που πρέπει να είναι παρούσα η πολιτεία και να ενισχύει έστω και για οικονομικές επενδύσεις. Για τον τουρισμό, να προωθηθούν αυτά τα πράγματα, να δείξουν ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να έρχεται ο ξένος επιστήμονας από όλο τον κόσμο και εμείς να αγνοούμε. Δεν τέτοια θέματα να τους αδιαφορούμε. Και αγνοούμε να αδιαφορούμε πλήρως ό,τι έχει σχέση με τον τόπο μας. Οι προβληματισμοί τέλος πάντων των ντόπιων, τους άκουσες και εσύ. Η πολιτεία κάνει ελάχιστα. Το πρόβλημα, το μεγάλος προβληματισμός των ντόπιων είναι το τι θα συμβεί αύριο. Μέσα κατά πράσινα βουνά της Πίνδου, άκουσες και εσύ που μας είπανε, κάνουν αγορές, προσπαθούν να πάρουν μερικά οικοπεδάκια, παλιά σπιτάκια.
Για το βέβαια, αυτό που ανησυχεί δεν είναι ότι οι δικοί μας προσπαθούν, γιατί όλοι κάτι περιμένουν. Το θέμα είναι ότι έρχονται και αγοράζουν πάρα πολύ ξένοι. Αγοράζουν. Είναι και ο Έλληνας, είναι και ο νέος, το νεαρό ζευγάρι, ο χίπι, ο φοιτητής, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Προσπαθούν να κάνουν κάτι, να αγοράσουν κάτι. Κάπου απόμακρα, μέσα στη φύση. Ο προβληματισμός των ντόπιων είναι και κάποιες ηλικίες βασικά ντόπιων. Αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να επιζήσουν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και προσπαθούν με ένα μικρό χωραφάκι να βάλουν λίγες ντοματούλες. Εσύ τι πιστεύεις, θα τα καταφέρουν? Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Εγώ πιστεύω στη δύναμη των νέων ανθρώπων. Πρέπει να τους δίνουμε φωνή. Πρέπει να τους ακούμε. Άσχετα αν είναι ο χίπι που έρχεται και έχει το καρπούζι αγκαλιά και πάει σε ένα καλυβάκι το οποίο αγόρασε για να επιζήσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τέλος πάνω στο μέλλον. Αλλά και στους διάσημους, όπως το Lex, το Ρέπα. Ακούστε αυτά τα παιδιά, είναι το μέλλον. Δεν πρέπει να στιγματίζονται, πρέπει να εισακούγονται. Χωρίς κριτική. Λίγο εμβάθυνση στα λόγια. Όπου υπάρχουν νέοι, όσο και αν φαίνονται ότι είναι λίγο extreme, λίγο large. Μιλήστε, καθίστε μαζί τους. Πάρτε τους στη γωνία σαν ένα καφενεδάκι και πες τι σε προβληματίζει. Πώς βλέπεις εσύ το μέλλον. Δώστε μια ευκαιρία στην νεολαία. Όπως και με τις ψήφους. Δώστε μια ευκαιρία στη χώρα. Δηλαδή. Για παράδειγμα, όπως έχουν τα πράγματα και όπως τα βλέπω, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά. Ναι. Πρέπει να κατέβουν όλοι στις εκλογές. Α, για πρέπει πες. Πρέπει όλοι να κατέβουν να ψηφίσουν. Φυσικά όχι μεγάλα κόμματα, έστω και μικρά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Απλά να δώσουν δύναμη στα μικρά κόμματα και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Αυτοί να προωθηθούν. Αυτοί έχουν νέες ιδέες. Χρειαστούν με την πείρα των παλαιότερων. Οι οποίοι έχουν φυσικά την πείρα ή πολιτική ή λόγο ζωής, βιωμάτων. Αλλά η νεολαία πρέπει να προωθηθεί και ο Έλληνας πρέπει να κατέβει να ψηφίσει όταν έρχουν αυτές οι εκλογές. Στηρίζουν ένας μικρά κόμματα για να σπαστεί η μεγάλη σαπίλα. Στο πούμε έτσι. Η βρωμιά, η σαπίλα πρέπει σιγά σιγά να χάσει τις δυνάμεις της, να κομματιστεί. Και μόνο ψηφίζοντας κάπως τη βάση τα μικρά κόμματα θα αποκτήσουμε δύναμη. Αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αυτή είναι η δική μου η άποψη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Σε ό,τι έχει σχέση με τους ομογενείς τώρα, είναι μια μεγάλη κοροϊδία της κυβέρνησης αυτά που λέει, ότι θα δώσει το δικαίωμα στους ομογενείς να ψηφίσουν. Υπάρχουν νόμοι και παράνομοι με τα θέματα, τα ζητήματα όπως τα θέτουν, με τα καταστατικά τους που θα τους αποκλείσουν. Λοιπόν, χρειάζεται λίγη προσοχή. Είναι κοροϊδία. Κυρία Παπαστόλη, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ζείτε αρκετά χρόνια στη Γερμανία και μπορώ να πω ότι πλέον από αυτά που ξέρω, αν ήθελα να φιλοτεχνήσω το πορτρέτο σας, είστε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, πέρα από το ότι είστε σε μια θέση τώρα. Περάσατε από πολλά στάδια στη ζωή σας, περάσατε από τις επιχειρήσεις, είδατε τη δομή του γερμανικού κράτους. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένες εικόνες για το πώς λειτουργεί το γερμανικό κράτος, γιατί μου λέγατε σε όλη αυτή την περιοδία που κάνουμε ότι εδώ εφαρμόζεται καθαρά στεγνά και στιγνά το γερμανικό κράτος σε όλα. Και το είδαμε στην πράξη, το εξηγούσατε. Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε ορισμένες εικόνες σαν αυτές που περιγράφατε και εμένα, ιδιωτικά. Προσπαθεί, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ελλάδας να φέρει σύστημα γερμανικό και στα εκλογικά και στα εφοριακά και στο σύστημα υγείας. Όχι ακριβώς. Πίστεψα δηλαδή όταν άκουσα πρόσφατα ότι ο Πρωθυπουργός θα φέρει το σύστημα πάνω με τους γιατρούς, να έχεις το ΆΜΚΑ, την καρτούλα της ασφάλειας, όλα αυτά. Γιατί στη Γερμανία είναι πολύ δυνατό το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή δεν πληρώνουμε γιατρούς, εκτός και αν έχεις ιδιωτική ασφάλεια και πηγαίνεις στον επιστήμονα, ας πάνω σε έλεγξη. Σε ό,τι έχει σχέση με τον υγειονομικό τομέα, τώρα δεν θέλω να αναφέρω πάλι τα εμβόλια. Είναι η Ελλάδα το πειραματώζει, το έχω πει και στην πρώτη συνέντευξη και το τονίζω συνεχώς. Εντάξει, είναι γνωστό σε άλλους κύκλους κάθε πόσο ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης στη Γερμανία, με ποιον συζητάει, από πού έρχονται οι εντολές, από πού κατευθύνεται. Και δοκιμαστικά συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα πρώτα. Και αφού δοκιμαστεί, προσπαθεί να περαστεί τέλος πάντων στη Γερμανία. Ελάχιστο όμως. Γιατί ο Γερμανός ξύπνησε. Δηλαδή. Ο Γερμανός ξύπνησε. Ο Γερμανός ενημερώνεται, κάνει δύο βήματα πίσω και σκέφτεται.
κάτι που δεν κάνει ο Έλληνας. Που σημαίνει έχει προβληματιστεί πολύ και δεν τρώει πουτόχορτο. Σε όποιο τομέα και αν είναι αυτός, ή σε σχέση με τα στερεοτυπικά, ή σε σχέση με το ουκρανικό, για οποιοδήποτε τομέα. Ο Γερμανός έχει ξεσηκωθεί όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία. Το που λένε στον Έλληνα και υποθετικά το δέχεται, εκεί πάνω δεν το δέχονται πια. Και αν δεν ξεσηκωθούν, δηλαδή ας ξεκινήσει ο κάθε άνθρωπος ατομικά να σκέφτεται. Να βάλει λίγο το ενστικτό του, το έχω τονίσει και στην πρώτη μας συνέντευξη. Διαστητικά ξέρει ο καθένας τι είναι αληθινό και τι όχι. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν το αντιλαμβάνεται αυτό που λέω. Είμαστε ανθρώπινα όντα, έχουμε το Θεό μέσα μας, έχουμε φως. Το ξέρουμε όταν κάποιος μας τα πει ψέματα ή μας πουλάει παραμύθι. Το γνωρίζουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο πίσω. Ας ψαχτούμε μόνοι μας. Τι μπορούμε να αλλάξουμε. Και αλλάζουμε μόνοι μας πρώτα, στην οικογένειά μας, στο μικρό κύκλο μας, στην οικογένεια, έτσι πιο εντεταμένα, στο περιβάλλον μας, στον περίγυρό μας. Να μιλάμε. Να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και να μάθουμε να λέμε και ένα όχι. Όχι με μένα. Όχι με το να σφάξουμε τα ζώα, γιατί μολύνουν το περιβάλλον ή για την κλιματική αλλαγή, τη στιγμή που ο άνθρωπος πεινάει. Ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, ποιος το διανοείται αυτό. Δηλαδή, να έχεις να φας για να επιζήσεις και να σου λένε όχι αυτό, κατέστρεψέ το, γιατί ο αέρας που αναπνέεις θα σε σκοτώσει. Δηλαδή, είναι μια παράνοια. Παράνοια. Να μην το δεχτεί κανείς. Όταν σου έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και είναι 600 φορές παραπάνω, γιατί να πας να τον πληρώσεις. Δηλαδή, ως πότε θα μπορείς να το πληρώσεις, είναι και αυτό το ερώτημα. Θα πληρώσεις μία φορά, πληρώσεις δύο, μετά που το κάνεις με δόσεις, ως πότε, μέχρι να έρθουν να σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή, δεν σκέφτεται ο Έλληνας, δηλαδή, πού μπορεί να τραβήξει αυτό το πράγμα όσο παθητικά. Παθητικά δέχεσαι κάτι και στορθοκαμιλίζεις, ότι αυτό θα σου γίνει πούμερα κάποτε. Θα σου έρθουν μπροστά στην πόρτα σου. Τι θα κάνεις τότε, τι θα κάνεις εσύ, πού θα βάλεις τα παιδιά σου. Θέλαμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να κάνει επαναστάσεις. Μιλάμε να ξεκινήσει ατομικά και να πει όχι, δεν το πληρώνω. Δεν το δέχομαι γιατί είναι παράνομο. Γιατί ναι, υπάρχουν πηγές, υπάρχουν αυτό, μαθαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν μπορεί. Παγκοσμίως να πέφτουν οι τιμές στη βενζίνη και εδώ να ανεβαίνουν τόσο ψηλά. Και στη Γερμανία είναι. Αλλά η Γερμανία δίνει, έχει μειώσει το φόρο. Προσπαθούν εκεί κάπως να ελαφρύνουν τον πολίτη. Εκεί δεν μετράνε ποιος είναι πλούσιος και ποιος δεν είναι και αν ρίξουμε το ΦΠΑ τώρα στην βενζίνη θα βοηθήσουμε τον εκατομμυριούχο που έχει Λαμπορτζίνη. Τι σημασία έχει, όταν υποφέρουν, υποφέρουν όλοι. Άστονα και αυτός τι θα κερδίσει. Σημασία έχει ότι η μάζα, το 90%-95% του πληθυσμού παγκοσμίως, είναι άνθρωποι της μεσαίας και κατώτερης τάξης. Αυτοί δεν έχουν. Κυρία Παπαστόλη, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε έτσι πολύ εμβαθύνει στα θέματα της παγκοσμιοποίησης, ενημερώνεστε, ψάχνεστε. Στη μεγάλη εικόνα, η παγκοσμιοποίηση, εσείς ενστικτοδός, πού βλέπετε να πηγαίνει, γιατί όλοι οι άνθρωποι προετοιμάζονται για κάτι που έρχεται. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που έρχεται, αλλά όλοι προετοιμάζονται. Μας το πάνε και μας το λένε παντού, στην Ήπεθρο, στις πόλεις και στη Γερμανία, παντού, σε όλο τον κόσμο. Πώς, πού το βλέπετε αυτό? Πιστεύω ότι όλοι είναι μέσα στο σύστημα, οι πολιτικοί, ξεκινώντας από τις περιβόητες οικογένειες που κυβερνούν, όπως το λένε όλοι. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, είμαι ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος και ψαγμένος άνθρωπος. Ψάχνουμε, ενημερώνουμε. Δεν είναι φαντασίες, είναι ντοκουμέντα, δεν κρύβουν και τίποτε. Αφού τα βγάλουν στη φόρα, θα ψάξω ο καθένας μόνος, θα συζητήσει με άλλους. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν μπορούν μέσω ίντερνετ να ψαχτούν. Ας μιλήσουν, θα βάλουν το μυαλό στη σκέψη. Αυτό που έρχεται, αυτό που μας προετοιμάζουν, είναι μια γενοκτονία παγκόσμια. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Το έχουν πει εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο οι περιβαλλοντικές οικογένειες. Το λένε και το τονίζουν συνεχώς. Δεν είναι τώρα, δηλαδή, να λυπηθούν τον άνθρωπο πάνω από 60 να κάνει. Να μην πάμε ξανά πάλι στο εμβόλιο. Δηλαδή, ενδιαφέρονται την υγεία ενός ταξιούχου που θα καθίσει, θα ξεκουραστεί και θέλει τη ζωή του τώρα να την απολαύσει. Και να πάρει και αύξηση, γιατί στη Γερμανία υπάρχει και αύξηση πάντα, κάθε χρόνο. Στη σύνταξη, στα συντάξιμα. Ναι, προσαρμόζονται πάντα η σύνταξη με τα δεδομένα και παίρνουν αύξηση. Mm-hmm. Δηλαδή, τόσο προβληματίζει η υγεία του συνταξιούχου. Μπορεί να ενδιαφέρεται ο Μητσοτάκης τώρα για να πάρει τους Γερμανούς συνταξιούχους και να βγάζει. Να φύγουν χρήματα στον τόπο μας ή να φορολογούνται οι συντάξεις.
Αλλά το θέμα είναι όταν έχουν χτυπήσει τα παιδιά, τα μωρά τα παιδιά μας, εδώ τελειώνει το παραμύθι. Δεν υπάρχει πια αστείο στην όλη υπόθεση, έτσι το βλέπω εγώ. Όσο δέχεσαι τα πάντα και αυτοί σου λένε και εσύ υποτάσσεσαι και σου τα παραδίνουν και σου λένε τι θα κάνω, αν δεν αντιδράσεις, πού πας, πού πας. Εκεί που σε προκύπτουν αυτοί, δηλαδή ένα πλανήτη με ελάχιστους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι δουλικοί στις δικές τους απαιτήσεις για να έχουν αυτοί παραπάνω εξουσία και παραπάνω χρήμα. Αυτοί κυβερνούνται μόνο από αυτά. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το αύριο, τους ενδιαφέρει το τώρα. Καθότι δεν πιστεύουν κιόλας το αύριο. Πιστεύουν τώρα. Έχω τώρα, απολαμβάνω τώρα. Εμείς έχουμε ψυχή μέσα, έχουμε Θεό. Ξέρουμε ότι αύριο πρέπει να επιζήσουμε και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας κάτι. Να μεταδώσουμε την Ελλάδα μας όπως ήταν καθαρή. Δηλαδή, όχι να πεθάνει ο Έλληνας, να γενοκτονήσουν όλο τον πλανήτη για τα δικά τους τα συμφέροντα και για τα δικά τους τα παρανοϊκά σχέδια. Είναι σχιζοφρενείς όλοι. Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Γιατί πιστεύεις ότι έχουν κάνει τον Έλληνα πειραματόζω? Το έχω ακούσει και από άλλους. Ναι, γιατί ο Έλληνας ήταν πάντα μετέδιδε το φως. Ο λαμπαδοφόρος. Τώρα να μην το πάμε πάλι στο DNA, θα το ξέρουμε όλοι. Ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όχι εγωιστικά λεγόμενο. Από εμάς βγήκαν όλοι. Ο άνθρωπος κάθεται και σκέφτεται. Προβληματίζεται, φεύγει. Το αν τον έχουν πατήσει σαν σκουλίκι και προσπαθούν ακόμη να τον εξαφανίσουν. Εντάξει, γνωστό είναι, αν το δέχεσαι, τι να πω, είναι ελευθερία και βούληση. Ο Έλληνας ήταν πάντα πρωτοπόρος. Όπως είπα, ο λαμπαδοφόρος γνωρίζει, σκέφτεται, φωτίζεται, έχει το φως μέσα του. Έχει το Θεό μέσα του. Τι να πω, είναι ευλογημένο έθνος, γένος, είμαστε ευλογημένοι. Με τον Χριστό, με το φως, είναι η Ελλάδα μας, είναι όπως και να το πάρει ο καθένας, όπως και να το γυρίσει, δεν θέλω να μπω σε άλλους κύκλους, ή θρησκευτικούς ή αρχαιολογικούς. Δεν έχει σημασία. Είμαστε ο Έλληνας αυτός που είμαστε. Έξυπνος, πανούργος, με τον καλό και με τον κακό τρόπο. Γιατί και που σκαρφίζεται μία εφεύρεση, μπορεί να, εντάξει, να σκαρφιστεί πολλά πράγματα για να φάει κάτι άλλο. Ή χρηματικά είναι παμπώνυρος, ο Οδυσσέας. Πανούργος. Να βγάλει το καλό. Και άλλο το άλλο το πονηρό, εντάξει. Τι να πούμε, κάτσε να στο ελέγξει. Εντάξει, γενικώς παράγει πια, αλλά έχει διανόηση, έχει σκέψη. Έχει φώτιση, έχει σκέψη και μπορεί να δώσει ξανά το φως σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό πρέπει αυτό να τσακιστεί. Προσπαθούν να τσακίσουν τον Έλληνα. Ναι. Δηλαδή. Προσπαθεί. Ας πάρουμε τώρα πάλι πρόσφατα που ήταν ο Bill Gates στην Ελλάδα, τι ήθελε να κάνει. Δηλαδή να κάνει τα βιολογικά του εργαστήρια στην Ελλάδα και το δέχονται οι Έλληνες. Και το περνάνε έτσι στον τούκο, ένα απλό παράδειγμα. Αυτό δεν είναι πάλι ένας τρόπος, η κυβέρνηση θα βγάλει χρήματα, σίγουρα θα πάρουν, χορηγοί υπάρχουν. Ο Έλληνας θα αποδεχτεί αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα θα γίνει μια δεύτερη Ουκρανία, οπότε και στο εξής. Δηλαδή θα μας βάλουν στη μέση από τη μέσα στρατιωτικά, με ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως μετά να μπουν και τα βιολογικά μέσα. Να σκεφτεί ο Έλληνας, προβληματιστεί. Τι γυρεύουν όλοι αυτοί να αγοράζουν και στην Ελλάδα και παντού. Εκτάσεις, γιατί αυτό που έχουν στο σχέδιο και στο πλάνο τους, να καταστρέψουν τα πάντα και να έχουν τις εκτάσεις για να ξαναρχίσουν. Δεν ξέρω, πρέπει ο πλανήτης, ο άνθρωπος, η πλειοψηφία να σηκωθεί και να πούν όχι. Αυτό που κάνουν τώρα στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Όχι, γιατί να καταστρέψουμε τα φυτά μας, γιατί να σκοτώσουμε τα ζώα μας. Όχι, για ποιον. Ποιος παραλογισμός είναι αυτός. Δηλαδή φταίει η Ελλάδα τώρα αν εσύ δεν με το καυσαέριο. Για όνομα, όταν ο Μητσοτάκης παίρνει κάθε δισκελίο, κάθε τρεις ώρες ανεβαίνει στο αεροπλάνο και καίει κεροζίνη. Αυτό ποιο τα πουλάνε αυτά τα φούμαρα, δηλαδή σκέψου σαν άνθρωπος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ξυπνάδα. Έχεις μυαλό από το Θεό. Είναι εντοσμένο. Σκέψου. Δηλαδή πάνε τις λιμουζίνες τους και πηγαίνουν πέρα δόθε. Ή με το αέριο. Για ποια κλιματική αλλαγή μιλάνε. Τα πετρελαιοφόρα δεν βρωμίζουν τους ωκεανούς. Όλα είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα στημένο παιχνίδι, οικονομάνε όσο μπορούν να οικονομήσουν όλοι. Υποστηρίζουν το παιχνίδι ώστε να γεμίσουν τις τσέπες τους και μετά ο Θεός βοηθός, δεν τους ενδιαφέρει παραπέρα. Αυτός που το πληρώνει είναι ο απλός άνθρωπος. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος. Η κυρία που έκλαιγε στην αγορά. Ναι, καταστρέφω τη σοδειά μου, λέει, δεν ήρθαν οι άνθρωποι, ποιος να αγοράσει. Που είναι πάφτινες στην αγορά, ποιος να αγοράσει. Εγώ είμαι αναγκασμένη να καταστρέψω την παραγωγή μου. Τι θα κάνω, τι θα φάω αύριο. Τι θα φάω αύριο, πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας. Τι θα κάνω αύριο. Όχι στο φουκαμιλισμό του Έλληνα. Ε, μωρέ,
δεν βαριέσαι, κάτι θα γίνει. Να με καλά, σήμερα έχω τη δουλειά μου. Εντάξει, έχει τη δουλειά σου. Θα σε καλύψει αυτό στο μέλλον. Θα σε καλύψει όταν δεν θα έχει ούτε ντομάτα να φας. Αφού πάνε για να τα καταστρέψουν τα πάντα. Να διαλύσουν, να σου πετώσουν τα πάντα. Τι άλλο να σου πω. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Η μόνη δύναμη είναι ο λαός. Είναι η νεολαία. Για να ολοκληρώσω. Να ακούμε τους νέους, να τους δίνουμε δύναμη και φωνή. Τους προβληματισμούς τους να τους ακούμε. Παντού, σε κάθε τομέα να μπει ο νέος άνθρωπος. Και να έχει τέλος πάντων κάποιον δίπλα του σαν σοφό. Σοφό. Να του δίνει την εμπειρία του, τις γνώσεις του. Χωρίς να τον προβληματίζει παραπάνω ή χωρίς να τον καθοδηγεί. Απλά έτσι σαν σκέψη. Παντού να υπάρχουν οι νέοι. Είναι και οι νέοι να αρχίσουν να σκέφτονται μόνοι τους περισσότερο. Όχι μόνο με τα κινητά και να χτυπάνε στα δουβάλια και στις κολόνες. Να το παρατηρούμε και αυτό. Περνάνε στους δρόμους και χτυπάνε κολόνες γιατί δεν κοιτάνε μόνο τα κινητά τους. Όχι μόνο τα τι να πω, τα Facebook και τα σχετικά τα TikTok. Ας πω λιγάκι να ψάξουν. Υπάρχουν βέβαια και τέτοια παιδιά. Δεν μπορώ να πω, ψάχνονται αρκετοί. Αλλά η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία πρέπει να ξεσηκωθεί. Πρέπει να πούνε ένα όχι. Όχι με εμάς. Όχι σε αυτό. Όχι δεν πληρώνω. Όχι τι θα κάνω. 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αν πούνε όχι δεν πληρώνω, παιδί μου. Δεν πληρώνω αυτόν τον λογαριασμό. Για ποιο λόγο. Για να είναι η elite και τα κόλπα που έσαι ακονομάνε. Όχι. Νομίζω δεν σε διακόπτω γιατί είσαι χήμαρος, είσαι καταλήτης. Έχεις δίκιο που λες ότι δεν μπορώ. Τα στημένα, θέλω να βγαίνει αυθόρμητος ο λόγος. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να πεις στο κλείσιμο σε όλους όσους μας βλέπουν? Αυτό που είπα πριν. Κάντε λίγο πίσω, διαστανθείτε. Σαχτείτε λίγο, πάρτε το μυαλό να σκεφτεί. Και πέστε, τα πράγματα είναι έτσι πραγματικό όπως μου τα παρουσιάζουν ή δεν είναι. Και αν σου πει η φωνή σου ότι εδώ οργιάζει το ψέμα, το θέατρο, μίλα με τον διπλανό σου. Μίλα με τον φίλο σου. Τόλμα να μιλήσει με τον φίλο σου. Τόλμα να μιλήσει με τον αδερφό σου. Γιατί αυτό δεν το ανέφερα. Ναι. Το ότι υπάρχει τρομοκρατία και πανικός, αυτό το έχω ακούσει, το έχω νιώσει και εσύ ο ίδιος. Ναι. Σου το είπαν οι άνθρωποι, δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Φοβούνται. Αλλά ο φόβος σε καταστρέφει. Σου παίρνει την ενέργεια. Αυτοί με αυτό τρέφονται. Με τη δική σου, τη φοβία και τον πανικό που έχεις. Τρέφονται μαζί του και σκαρφίζονται όλο και περισσότερα για να σε σωπεδώσουν ακόμη περισσότερο. Είναι μαζοχιστές, όχι, είναι λάθος. Σαδιστές. Είναι σαδιστές, είναι παρανοϊκοί. Είναι ένα τσούρμο, μια χούφτα, συγγνώμη, παρανοϊκών. Γελάνε με το να πατάνε τα μήνυμα για κάτω. Είμαι έτσι, σαν παράσταση. Και ο άλλος κλαίει. Η μάνα κλαίει, η κυρία στην αγορά κλαίει, στα ψαράδικα κλαίνε. Στα στενά, στα σοκάκια, τα άκουσες. Δεν πάει άλλη κατάσταση. Παντού, όχι μόνο εδώ. Παντού. Παντού, παντού. Όπως πήγαμε και στην Καρδίτσα εχθές. Ναι. Που σου μιλήσανε τα άτομα, θα τα, ναι, τα ανεβάσεις. Μετά τις πλημμύρες, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση. Γενικά, πολιτική, η κοινωνία. Αυτά, τι να πω. Θάρρος και ελπίδα. Ελπίδα. Να βρει ο καθένας την ελπίδα και να πει όχι με μένα. Εγώ βλέπω τον μέλλον μου αλλιώς. Το θέλω έτσι, το προγραμματίζω έτσι. Βλέπω τα παιδιά μου σε μια πανέμορφη Ελλάδα. Βλέπω τα παιδιά μου να έχουμε τα πάντα, να είμαστε ευτυχισμένοι. Και όχι αυτή τη μιζέρια και το φόβο και τον πανικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα όχι. Είμαι ελεύθερο όν. Να αποφασίζω και να σκέφτομαι. Χωρίς φήμωτρα. Χωρίς φήμωτρα. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Ελένη. Ευχαριστώ. Ήσουν καταράκτης. Γάργαρος καταράκτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.